ανεχόμαστε το σατανά μέσα στην Αθήνα. Έξω από την Αθήνα, ας πάνε οπουδήποτε αλλού. Έξω από την Ελλάδα όλα. Μόνο η Ορθοδοξία. Ο Κύριος είπε, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Να το ξέρετε και να είσαστε δυναμωμένοι. Μη φοβάστε τίποτα. Αυτοί όλοι προδώσανε την Ελλάδα. Προδώσανε τον Χριστό. Δεν έχουν φόβο Θεού. Στο Ευαγγέλιο λέει, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δεν υπάρχει. Σου λέει τώρα τι παλάμη. Αύριο δεν λογαριάζει κανένας για την ψυχή τους. Και γι' αυτό, γιατί την έχουν προδώσει. Την έχουν δώσει στο σατανά. Δεν πιστεύουν στην ψυχή. Εμείς πιστεύουμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι Άγιοι. Η Παναγία μας ήταν μια γυναίκα και μεγαλουργεί και κάνει θαύματα μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Νεκτάριος και όλοι οι Άγιοι είναι παρόντες και τους βλέπει όλος ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε. Θα πρέπει να δώσουμε και το αίμα μας για την Ελλάδα και για τον Κύριο. Αυτά. Για την Ελλάδα και για την Ελλάδα. Και τώρα όλοι μαζί να ψάλουμε τον ύμνο στη Θεοτόκο. Ας ψάλουμε και τον εθνικό ύμνο, αδέρφια μου, να δείξουμε ότι υπάρχει η Ελλάδα, είναι αθάνατη. Σε γνωρίζω από την κόψη του σκοπιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που αδέρφια μου, όλοι εμείς προσευχή με δάκρυα για όλα μας τα αδέρφια που απουσιάζουν. Προσευχή και δάκρυα στον Κύριο να τους φωτίσει. Όλοι εμείς έχουμε πάρει την ευλογία μας. Ο Κύριος να ευλογήσει, να έρθουν και οι υπόλοιποι. Όλοι να έρθουν να ομολογήσουν. Δόξα σοι, δόξα σοι το δείξαντι, το φως. Και δεν μπορώ να μιλήσω, μίλα. Βουλή, έξω οι μασόνοι, απ' τη Βουλή. Έξω οι μασόνοι, απ' τη Βουλή. Καταλάβες, έξω οι μασόνοι. Καταλάβες, έξω οι μασόνοι.
Με τον Ιερόνιμο. Με τον Ιερόνιμο μέσα στις Κάψαλμο! Ορθοδοξία! Έχουνε συναυλία στον Άγιο Παντελεήμονα οι μασόνοι. Απόψε. Τέτοιους θέλουμε, είναι τους ιερείς θέλουμε, δυνατούς. Ο Γιώργος, η κέντη εδώ, ο Γιώργος. Πάμε τα δουλειά και πάμε. Τα παιδιά, πού είσαστε? Αδερφέ, έχει έρθει εδώ και πολλή ώρα ένας από τους εξώτους του Ιστράους, ο πατριώνης ο Φωτοπούς, αλλά δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε. Θα μπορέσει να μιλήσει, γιατί μιλάμε στην εγωίδη. Θα μπλοκάρουμε την είσοδο. Ναι, ναι, έτσι πρέπει. Σε μαθήν, μαθάξτε με τον Ιγάστα. Καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Η Σταυροπροσκυνή Θεός, η Δευτέρα, η Κυριακή, και θα γίνει όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ΕΛΚΙΣ, Ακαδημίας 35. Φέα, άμα θέλεις, άμα θέλεις. Κάτσε, γιατί μιλάει ακόμα. Εκίνησε τον αγώνα και αυτήν την ώρα χαίρετε που εσείς σαν λιοντάρια, ήρπνεοντες, ακολουθείτε την πορεία για να πούμε το πιο μεγάλο όχι εναντίον του Αντιχρίστου. Διότι μετά από την κάρτα θα ακολουθήσει το σφράγισμα και αν δεν υπάρξει η κάρτα δεν θα γίνει το σφράγισμα και αν δεν ακολουθήσει το σφράγισμα δεν μπορεί να έρθει.
Χρήστος. Μπορούμε να ακυρώσουμε τα σχέδια του διαβόλου και των σκοτεινών δυνάμεων. Αν όλοι ενωμένοι, δεν πολεμάει ο ένας τον άλλο, αλλά όλοι ως άνθρωπος πολεμήσουμε τον ανθρωποκτόνο διάβολο και τα όργανα του. Αυτό χρειάζεται μετάνοια, αυτό χρειάζεται αγάπη, ταπείνωση και ενότητα. Εύχομαι από τα βάθη της ψυχής μου και ο στους ουρανούς ευρισκόμενος που μαζί ξεκινήσαμε τον αγώνα για να είμαστε σήμερα εδώ όλοι, ο αδελφός μας ο Ανδρέας να μας παρακολουθεί και να χαίρεται και τη βοήθεια του ουρανού να την κάνουμε πνοή ζωής για όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός μαζί μας. Θα κάνουμε πορεία. Ακούστε λίγο. Συσπηρωθείτε γύρω από τον ομολογιακό αγώνα που είναι ορθόδοξο κίνημα σωτηρίας που ξεκίνησε τον αγώνα από το 1986. Θα είστε κοντά να ενημερώνεστε, να έρθετε στα γραφεία μας Ακαδημίας 35 και να συσπηρωθείτε όλοι γύρω από τον ομολογιακό αγώνα του ενορθόδοξου κινήματος σωτηρίας. Έλα, Τάσο, ήρθε ο παππούλης, Τάσο, ήρθε ο παππούλης, έλα. Θα συγκεντρώσει κάποιος για τις υπογραφές. Να δείτε εδώ κοντά για να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερες υπογραφές. Πόσο μίλησε, πες ότι... Λιγάκι την προσοχή σας. Είμαστε εκπροσωπούμε την πρωτοβουλία αντιρρησιών ορθόδοξης συνείδησης που από τον περασμένο Ιούλιο έχουμε ξεκινήσει να συλλέγουμε τις υπογραφές εναντίον της κάρτας του πολίτη. Σας λέμε ότι έχουμε φτάσει περίπου τις 40.000 όπως με ενημερώνουνε. Και όποιος θέλει να υπογράψει, μπορεί να μπει στο ορθόδοξο παρατηρητήριο. Μπει στο ιστολόγιο, όπως και στις αναβάσεις ή στον άρθρο. Βεβαίως έχουν κυκλοφορήσει περί τις 250.000 έντυπα που έχουμε μοιράσει σε όλη την Ελλάδα. Θα δώσουμε το λόγο στον πατέρα Ιωάννη Φωτόπουλο, ο οποίος έχει τεθεί από την αρχή εναντίον της κάρτας του πολίτη και με ομιλίες του και με αγώνα. Μισό λεπτό! Λιγάκι ησυχία. Μισό λεπτό να πούμε κάτι! Συγκέντρωση, τώρα κοντά όλοι! Μην φωνάζετε, ακούστε με. Όχι, δεν θα γίνει το Πάσχα. Δεν θα γίνει το Πάσχα, σας είπα. Θα το μάθετε. Πού θα υπογράψω. Μίλα, μην μιλάτε. Όχι, δεν χρειάζεται κουμπάκι, όπως είναι μιλάτε. Όπως είναι. Συγγνώμη λίγο. Λίγο ησυχία. Υπάρχει άλλη... Θα υπογράψω. Για να αντισταθεί κανείς. Συγγράζουμε έντυπα. Για να αντισταθεί κανείς αυτή την τυραννία. Για να αντισταθεί κανείς αυτή την τυραννία που υπάρχει στην πατρίδα μας και η οποία κορυφώνεται με την κάρτα του πολίτη, νομίζω υπάρχουν σε αυτή τη φάση δύο τρόποι. Το ένα είναι όσο μπορούμε να συγκεντρώσουμε περισσότερες υπογραφές για να μπορέσουμε να δείξουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να μας κυβερνάνε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πουλήσουμε την ελευθερία μας. Την ελευθερία πρώτα που μας έδωσε ο Θεός όταν ήρθαμε στον κόσμο, το αυτεξούσιό μας, και έπειτα την εν Χριστώ ελευθερία που πήραμε με το Άγιο Βάπτισμα. Και γι' αυτό το λόγο με τη διαμαρτυρία αυτή προσπαθούμε να όσο μπορούμε να αποτρέψουμε τη συνέχεια αυτή την κατρακύλα που γίνεται.